Δίχω τέλος οι τραγωδίε στην άσφαλτο τη Κρήτη. Πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι για το τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον άτυχο τουρίστα στο Ρέθυμνο, στη μαύρη λίστα ήρθε να προστεθεί ένα ακόμη. Ένα δικυκλιστή που νωρί το μεσημέρι, λίγο πριν το χωριό, αστυράκι στο Δήμο Μαλεβιζίου έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε σε σειρματοπλέγματα, καταλήγοντα το κράσπεδο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Ασθενόφόρο του Εκάβ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον άτυχο άντρα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, ήταν ήδη όμω πολύ αργά. Με σημεριανές ώρες σήμερα διακομίστηκε στο νοσοκομείο μας με το ΕΚΑΒ νεκρός ένας 59χρονος άνδρας από τροχείο ατύχημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στο νοσοκομείο δεν εμπλέκεται άλλο όχημα ή άλλο άτομα στο ατύχημα αυτό ή κάτι άλλο που να σε το περιστατικό. Άρα το ενδιαφέρον και τις προσπάθειε των γιατρών δεν υπήρχε κανένα περθέρο δυστυχώς απολύτως προκειμένου να επανέλθει στη ζωή το άτομο αυτό. Ο άτυχος μοτοσυκλετιστής είναι ο 408ος νεκρός από την αρχή του έτους σε αυτό τον ακήρυχτο πόλεμο της ασφάλτου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες φέρεται άγνωστο το γιατί ως εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στο τυχείο με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του. Σε αυτό το σημείο ακριβώς προσέκρουσε ο άτυχος άνδρας αφήνοντας την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Η αμήλικτη πραγματικότητα των τροχ συνεχίζει να σκορπά θλίψη και οργή. Από τους 48 συνολικά στους δρόμους της Κρήτης, 8 είναι πεζοί, 7 επιβάτες και 33 οδηγοί, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία, 40 στον αριθμό, είναι άνδρες. Οι ηλικιακές ομάδες των θυμάτων ποικίλουν με μεγαλύτερη ανησυχία να προκαλείται στις ηλικίε 18 έως 25, όπου καταγράφονται 11 θύματα για φέτος και 55 έως 70 με 16 θύματα. Τα θλιβερά σκύπτρα κρατούν τα χανιά, όπου που έχουν σημειωθεί 20 τροχαία ατυχήματα, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου 5, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 18, ενώ στο Λασίθι 5. Με τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη να αποτελούν δυστυχώ καθημερινό φαινόμενο, ο αριθμό των θυμάτων αυξάνεται ανησυχητικά. Παρά τι προσπάθειε για βελτίωση των οδικών υποδομών και την εντατικοποίηση των ελέγχων, η ασφάλεια στου δρόμου παραμένει ζητούμενο.